καθένας θα κριθεί με την τοποθέτησή του, με την παρουσία του, με την απουσία του. Καθένας θα πάρει την ευθύνη του. Σε ό,τι μας αφορά ως ΣΥΡΙΖΑ έχουμε έναν τρόπο αυτά τα πράγματα να τα αντιμετωπίζουμε και νομίζω ότι θα μπορέσουμε και σε αυτό το τομέα να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα από αυτό που περιμένει κοινή γνώμη. Αυτό θα σημαίνει και διαγραφές μέσα από κομματικές διαδικασίες του ΣΥΡΙΖΑ σε όσους διαφωνούν? Δεν είναι, κοιτάξτε, οι διαδικασίες και οι κανονισμοί, τα καταστατικά του ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ διαφορετικά από τον τρόπο που τα άλλα κόμματα εχειρίζονται αυτά τα πράγματα. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι μια ουσιαστική πολιτική διαφωνία πάνω στο πολιτικό σχέδιο της κυβέρνησης συνιστά και μια επιλογή απόστασης από αυτή τη συλλογική προσπάθεια. Αυτό δεν σημαίνει ούτε πρόκληση ούτε πρόσκληση για αποχώρηση κανενός. Τον ίδιο προβληματισμό που έχουμε όλοι μας θα τον συζητήσουμε και στην κοινοβουλευτική ομάδα, η οποία σας αναγγέλω ότι θα γίνει στις 2 η ώρα το μεσημέρι σήμερα, και άρα θα συζητήσουμε όλοι ενώπιοι ενωπίες και μέσα στη Βουλή θα διαμορφωθεί το πλαίσιο. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ακούσαμε τη δήλωση του Υπουργού Εσωτερικών, του κυρίου Βούτση. Πριν ζητήσω ένα σχόλιο, όχι μόνο ένα, περισσότερα σχόλια για όλα όσα έχουν ανοίξει. Κύριε Πετρόπουλε, θέλετε λίγο να μας εξηγήσετε, να το εξηγήσουμε ξανά, γιατί είναι δύσκολο και να το κατανοήσουμε, επειδή μέχρι τώρα είχαμε άλλου τύπου κόμματα στην κυβέρνηση. Για ποιο λόγο δεν μιλάμε για διαγραφές? Μέχρι να μου απαντήσετε, πάμε στη Βουλή να ακούσουμε τι λέει στην Επιτροπή η Ζωή Κωνσταντοπούλου, πρόεδρος της Βουλής. Και το ίδιο επίσης διατυπώθηκε και από τον εισηγητή των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Και κατά αυτό το μέτρο... Σε...